Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε στην Αθήνα ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, Αθανάσιος Κουσουτζής, που δήλωσε ικανοποιημένος από τις δεσμεύσεις του Υπουργού, στον οποίο ανέφερε τα προβλήματά τους που είναι η νέα ΚΑΠ και καταμερισμός βοσκοτόπων, ζωοτροφές και κόστος παραγωγής και τα μέτρα στήριξης, καταμερισμός εθνικού αποθέματος, παραχωρήσεις δημοσίων και κοινόχρηστων εκτάσεων, αποζημιώσεις ζωονόσων με την κατάργηση της υποχρεωτικής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του κτηνοτρόφου και οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή τους. Είχατε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τι ακριβώς, ποια θέματα του θέσατε και τι δεσμεύσεις λάβατε? Η συνάντηση ήταν πολύ ωραία. Ο Υπουργός έχει τη διάθεση να στηρίξει τον τόπο και πανελλαδικά και τον τόπο μας την κτηνοτροφία. Υπάρχουν πολλά θέματα από τα προβλήματά μας σε διαβούλευση και πιστεύω ότι θα βρεθεί μια πολύ σωστή λύση. Τα έχουμε καταθέσει στον κύριο Υπουργό, στο δελτίο τύπου. Ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποια θέματα που έχουμε καταθέσει και το μεγάλο πρόβλημα στον τόπο μας, είχαμε και προσωπική συνάντηση, γιατί ο σύλλογός μας είναι γραμμένος στην ΠΕΚ, στην Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων. Καταθέσαμε τα θέματα πανελλαδικά και ένα πρόβλημα στον τόπο μας. Πώς ο τόπος είναι ακριτική περιοχή, έχει κοστολόγιο παραγωγής μεγαλύτερο, πουλάει φτηνότερα από τις άλλες περιφέρειες στην τιμή του γάλακτος, αγοράζει ακριβότερα τις ζωοτροφές και τα άλλα προϊόντα λόγω κοστολογίου μεταφοράς. Η περιφέρεια πρέπει να το καταλάβει, όπως και συζητήσαμε και στο Υπουργείο, ότι τα βιολογικά τριφύλια πρέπει να καταχωρηθούν στους κτηνοτρόφους και όχι στους αγρότες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε στην ακριτική περιοχή που ζούμε λόγω κοστολογίου μεταφοράς, γιατί η κατανάλωση γίνεται στις μεγάλες πόλεις. Εμείς η απόστασή μας είναι 1000 χιλιόμετρα από τις μεγάλες πόλεις. Φτηνάμε, πουλάμε φτηνότερα από τις άλλες περιφέρειες. Γι' αυτό ζητάμε από την Περιφερειάρχη την κατανόηση και τη διανομή βιολογικών τριφυλιών στους κτηνοτρόφους. Όσα δρομολόγησε ο Υπουργός, ποια είναι? Τα θέματα έχουν καταθεί, υπάρχει το δελτίο τύπου. Πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε το άσπρο φως για να μας στηρίξει το Υπουργείο και η Πολιτεία, γιατί όλα τα θέματα είναι σε διαβούλευση. Θα πιστεύω ότι πάνε πολύ καλά όλα και άμεσα και πολύ σύντομα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι με τη συνδεμένη γάλακτος, τι θα γίνουν οι κτηνοτρόφοι που είναι στην ορεινή Ροδόπη. Το σύστημα αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή, το έχω συζητήσει και με τον κύριο Λιβανό, γι' αυτό τον είπα, κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της προβλήματα και έφερε μια αντέδραση, γιατί δεν ήξερε ο κύριος Υπουργός. Με είπε με βεβαίωση ότι πολύ σωστά το θέμα είναι σωστό και μπορεί αυτή η λύση να κρατήσει την ακριτική περιοχή με την κτηνοτροφία.